Παιδιά, τώρα έβλεπα το φίλερ και λέω σε λίγο θα βγάλουν και τα πρόσωπα και από κάτω. Wanted. Κανονικά. Και γιατί δεν βάζετε τις φάτσες μας γύρω-γύρω από το survival. Να κάνουμε δικό μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. 11 λεπτά μετά τη μία. Μολύβια στο χέρι όλοι. Μολύβια στο χέρι όλοι. Σε λίγο θα αφήσουμε κάτω. Δεν έχω μολύβι. Εγώ κινητό θα πάρω. Εσύ το κινητό σου, αγάπη μου, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να αλλάξει μέχρι την ώρα της ολοκλήρωσης του ρεπορτάζ. Και πάμε να μετρήσουμε τα κουκιά μας και να γράψουμε το σενάριό μας. Κλεοπάτρα Πατελάκη, παιδί μου. Λοιπόν, αγάπες μου γλυκές, θα γράψουμε τώρα όλοι μαζί το σενάριο του Survivor. Χθες πάθαμε ένα μαζικό σοκ με αυτή την αλλαγή, ένας εναντίον όλων. Και είπαμε όλοι πω από τα χαμστεράκια στη Ρόδο και εμείς θεατές του δράματος. Τι παίζει από εδώ και πέρα. Ξεκινάμε Κυριακή. Τι μπορεί να ανακοινώσει πάλι ο Σάκης Τανιμανίδης και να μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Εγώ λοιπόν λέω σενάριο 1. Ασυλία Δευτέρα. Λέω, κερδίζουν διάσημοι. Λέω, προτινόμενη Σπαλιάρας Σάρα. Ποιος φεύγει? Σπαλιάρας. Σάρα. Μεταξύ των δύο είναι Σάρα. Η Σάρα. Σάρα. Σενάριο 1 λοιπόν. Σενάριο. Ασυλία Δευτέρα, κερδίζουν διάσημοι. Δύο προτινόμενοι, Σπαλιάρα Σάρα, φεύγει Σάρα. Έτσι θα μείνει, είναι φέλη μου. Όχι βέβαια. Άρα πάμε σε δεύτερη αποχώρηση. Σενάριο 2. Σενάριο 2. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και δεύτερη αποχώρηση. Και εδώ, νεφελάκι μου, πάμε στο μεγάλο σοκ. Που σημαίνει, εδώ, να ρωτήσω εγώ τώρα. Σημαίνει ότι την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη προβολή των επεισοδίων θα έχουμε τρεις αποχωρήσεις. Συνολικά. Θα έχουμε δύο, λέμε. Δύο μίνιμουμ. Δύο μίνιμουμ λέμε. Δύο μίνιμουμ λέμε. Ναι, δύο μίνιμουμ λέμε. Οι οποίες είναι. Το σενάριο το πρώτο και λέμε φεύγει Σάρα. Πολύ ωραία. Μένει ο Σπαλιάρας. Παρένθεση. Ο Ντάνος δηλαδή μόνο στην αντίον όλων του κερδίζει. Και η Ευρυδίκη, μην την ξεχνάμε την κοπέλα. Και η Ευρυδίκη. Θα με πιάσει το φεμινιστικό. Μετά πολλά. Ωραία. Λοιπόν. Ναι, δεν ξέρει πόσα άτομα θα βάλουν να παίρνει στον Ντάνο. Θα είναι και οι πέντε. Θα είναι και οι πέντε. Σίγουρα. Γιατί δεν είναι πάλι ο κανόνα ότι πρέπει να παίζει. Θα είναι ένα παρά ένα, αλλά θα παίζουν όλοι. Κατάλαβα. Λοιπόν, στο σενάριο δεύτερο, μιλάμε τώρα για δεύτερη αποχώρηση. Όπου στη δεύτερη αποχώρηση τι έχουμε. Προτινόμενο Σπαλιάρα πάλι. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Και ένα από τα φαβορί. Διότι ποιοι μείνανε. Η Σάρα έφυγε. Τι έχουμε. Έχουμε Μάριο, έχουμε Μισθοφόρο, έχουμε Βασάλο. Τι άλλο. Και το Σπαλιάρα μας. Το οποίο, παιδιά, είναι και εξαιρετικά εντυπωσιακό. Διότι αν σκεφτείτε ότι είναι η διάσημη. Διάσημη. Ως τίτλο. Έτσι, ως τίτλο. Όχι ως ουσία. Φυσικά. Έτσι πάνε. Οι διάσημοι που ξέρετε τους ξεχάσετε. Είναι όλοι σπίτια τους τώρα. Λοιπόν, οι διάσημοι, παρά το γεγονός ότι είναι τα δυο τους, τρώνε τους μαχητές, νικούν στους αγώνες. Που λέμε ότι είναι τρομερά κουραστικό. Λέμε ότι η Ευρυδίκη ταλέπορη έχει να αγωνίζεται με τη Σάρα την ταλέπορη επίσης. Που σημαίνει ότι η Ευρυδίκη θα κερδίσει τους περισσότερους αγώνες με τη Σάρα. Και επίσης ότι ο Ντάνος θα εξολοθρεύσει, ο Κόναν, ο Ντάνος, θα εξολοθρεύσει τους αντιπάλους. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά. Πόσο χαίρομαι. Γι' αυτό λέμε σενάρια. Στα 10 πάλι θα τελειώνει το αγώνισμα. Το ξέρουμε αυτό. Περίμενε. Είπε κάτι άλλο ο Σάκης. Κοίταξε, προς το παρόν δεν είπε. Και ποιος σου λέει ότι την Κυριακή δεν θα ακούσουμε ένα άλλο σενάριο από το Σάκη. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα τελειώνει στα 10. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί να το κάνουμε. Λέμε, στο πρώτο σενάριο βγάλαμε τη Σάρα έξω. Στο δεύτερο σενάριο αποχώρηση, λογικά είναι ο Σπαλιάρας με ένα φαβορί, φεύγει ο Σπαλιάρας. Με το μισθοφόρο θα είναι στην ουσία. Δεν έχει, όποιο και αν είναι όλοι πιο πάνω στην κατάσταση. Φεύγει ο Σπαλιάρας, σωστά. Και μένουν πόσοι παίκτες από τους μαχητές. Μένει Μάριος. Μισθοφόρος και Βασάλος. Τρεις. Και πάμε 2-3. Και δεν είναι πάλι 2-3. Με σενάριο ένα, 3, το δίνω. Εδώ θα παίξει η Βαλαβάνη. Εδώ είναι το θέμα δεν τώρα. Δεν θα παίξει η Βαλαβάνη. Ναι. Κοίτα να δεις δίλημα. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα. Ναι. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο σενάριο που είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που είχαμε πει χθες. Που λέμε ότι μην ξαφνιαστείτε αν στον ημιτελικό που θα γίνει στην Αθήνα δούμε εκτός ένα από τα φαβορί.
Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, αν θέλει να βάλουν. Εγώ πιστεύω ότι η καμπάνα χτυπάει για τον Κωνσταντίνο το Βασάλο. Όχι, ρε παιδιά, θα προτιμάνε γυναίκες τώρα. Καθίστε. Παιδιά, σενάρια γράφουμε. Ένα λεπτό. Θέλει οι γυναίκες να προτιμάνε αν ο Βασάλος πέσει στην μάχη με τον Μάριο. Ένα αμφίροπορο. Αν πάρει δηλαδή την ασυλία ο Μισθοφόρος. Φεύγει ο Βασάλος. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανόν η Ευρυδίκη να πάει στη θέση του Βασάλου στην τελική κατάταξη που έχουμε και να είναι το φαβορί που είναι εκτός. Αλλά μπορεί να φύγει και ο Μάριος. Εκεί θα είναι μεγάλη ανατροπή. Για Βασάλο, ξέρω, δεν ξέρω. Για Μάριο. Εμείς ξέρουμε για Βασάλο και το κρατάμε αυτό. Οι πληροφορίες της Νεφέλης λένε για Βασάλο. Για Βασάλο. Ναι. Εμείς το κρατάμε. Αλλά επειδή σενάρια γράφουμε και είμαστε έτσι και διαστραμμένα μυαλά, για φανταστείτε να φύγει η Μισθοφόρος. Συγγνώμη, Μάριος. Εκεί δεν θα είναι η απόλυτη ανατροπή. Συγγνώμη, ο Μάριος δεν είναι κορυφαίος. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να φύγει ο Μάριος. Γιατί δεν μπορεί να φύγει ο Μάριος λόγω κατάταξης. Ναι, λόγω κατάταξης. Κορυφαίος. Λόγω κατάταξης, προσέξτε όμως. Εγώ σας είχα πει ότι δεν είναι δικές μου πληροφορίες. Θέλω τον Βασάλο δεύτερο. Άρα λοιπόν βάσει τη δική σου κατάταξη. Δεν ξέρω γιατί επιμένω τόσο πολύ σε αυτό. Μπορεί να έχω άδικο. Εάν η δική σου κατάταξη έχουν δεύτερο το Βασάλο, θα έχουμε το Μάριο. Το προηγούμενο σενάριο. Το θέμα είναι ότι όσο βρίσκονται στο νησί όμως, ναι, το επτάψυχο κορίτσι του Α, το επτάψυχο κορίτσι του Α. Sky. Παιδιά, γιατί το λέω συνέχεια και χθες έτσι το είπα. Στον Α. Θα έχει πλάκα να πάρει καμιά εκπομπή στον Α ή Ευρυδίκη. Λοιπόν, το επτάψυχο κορίτσι του Sky πάει ημιτελικό με τα σενάρια τα δικά μας. Και έτσι έχουμε στον ημιτελικό σίγουρα τον Τάνο. 100%. Είναι το μόνο σίγουρο, παίζει πάντα με τον Μάριο. Με μία Ευρυδίκη. Εάν γίνει αυτό, θα διαφοροποιηθεί ο τελικός, διότι δεν μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ένας μαχητής, ας πούμε, άντρας με μία γυναίκα. Μα είναι οπότε θα είναι ψηφοφορίες, διαφορετικά. Όχι, λέω, τι παιχνίδια θα δούμε. Γιατί κάποιοι θα παίξουν. Από αυτό που είδαμε χθες, διότι ακούσατε τι είπε και ο Πάνος Αργιανίδης, ο οποίος πραγματικά έχει μελετήσει όλα τα Survivor, ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά. Ότι δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, κανονικά πηγαίνουν σε ατομικό. Ναι. Το αλλάξανε για εμάς. Στο τουρκικό, τι κάνει. Και επειδή. Εγώ σας είχα πει και το άλλο. Ότι ο Ατζούνι Λιτσαλή απειλεί θεούς και δαίμονες. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να είμαστε επικηρυγμένοι στην Τουρκία. Σας το λέω. Στην Τουρκία, όχι εδώ. Και μάλιστα τους δικούς του, τη δική του παραγωγή που είναι στον Άγιο Δομήνικο, αλλάζει συνεχώς θέσεις. Σε μοντέρ, τους αλλάζει συνέχεια. Άρα, παιδί μου, να του πούμε, μην τους ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, αφού μαθαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Αφού το γράφουμε έχουμε τις πηγές μας, κύριε Ατσούν. Το βαθύ μας το λαρίγκι μας τα λέει όλα. Για να μην έχετε όπου και να το βάλετε και να το τοποθετήσετε, το λαρίγκι αυτό πάντα μιλάει. Το πουλάκι. Και λαϊδάει το πουλάκι. Βάλαμε ιό στο κομπιούτερ που μοντάρουν και να παίρνουν. Μην τα λες, μην τα λες. Έλα, μην αποκαλύπτει τα μυστικά. Μπαίνουμε με την viewer. Εμπιστεύεστε αυτόν τον τύπο ο οποίο. Πρόβαλε την Eurovision πριν στον αέρα αυτόν. Όχι, το καλύτερο σενάριο ποιο είναι. Συγγνώμη κύριε Λιτσαλή, οι φίλοι μας είναι οι ανώνυμους. Τα μαθαίνουμε όλα από εκεί. Ναι. Βάλει κι άλλο στο μπελά στο κεφάλι μας. Η αλήθεια είναι. Αρκετά μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε παιδιά μια σούμα των όσων είπαμε, διότι είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος εκεί έξω έχει μπλοκάρει. Εντελώς. Ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει επίσης, έτσι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, στείλτε μας κι εσείς και σε Facebook, Twitter. Τι πιστεύετε, πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Εδώ έχει γίνει σεισμός στην εκπομπή, υπόθηκε ότι θα φύγει ο Βασάλος. Να. Δηλαδή, παιδιά, εγώ μένω σε αυτό. Εάν φύγει ο Βασάλος, ο περισσότερος γυναικείος πληθυσμός θα λιποθυμήσει. Καλά, μπορεί, εντάξει, θα είμαστε εκεί να τον κάνουμε βίντεο. Τι ταράζεσαι κι εσύ. Ναι, πραγματικά. Ναι, δηλαδή, και εγώ θα ήταν αυτό μόνο το πρόβλημα. Γιατί δεν είναι ισχυρός παίκτης ο Βασάλος, δεν είναι μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Ισχύει αυτό που μπορούμε να τσεκάρουμε. Άμα φύγει μια γυναίκα, λέει αυτομάτως μετά γίνονται μια ομάδα. Αν φύγει μια γυναίκα. Κοίταξε, άμα φύγει η Ευρυδίκη, το είπε και ο Σάκης. Δηλαδή, αν φύγει ένα από του δύο διάσημου, πάει ατομικό. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε όλα σούμα πάλι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ το Κλεοπατρίδιον με την Εφέλη. Απλά θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε και στο video wall τις κάρτες μας, για να μπορώ να βοηθήσω κι εγώ αν έχετε την καλοσύνη. Ο κόσμος, χαρτί και μολύβι, όχι τίποτα άλλο, για να δείτε πώς θα επιβεβαιωθούν τα σενάρια αυτά. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε κάνει μια υπερπαραγωγή, εδώ είναι το ημερολογιό μας. Σενάριο πρώτο. Έχουμε ασυλία Δευτέρα, σωστά. Σωστά. Κερδίζουν διάσημοι, προτινόμενοι από τους μαχητές, Σπαλιάρα Σάρα. Η πρώτη είδηση είναι ότι κερδίζουν οι διάσημοι παρά το γεγονός ότι είναι δύο εναντίον όλων. Η δεύτερη είδηση είναι ότι έχουμε το Γιάννη με την Σάρα προτινόμενος. Το έχουμε δει κιόλας στο άθλημα της ισορροπίας. Αυτό είναι το άθλημα. Ερώτηση. Όπως όλα δείχνουν, παρακαλώ. Εάν φύγει η Σάρα,
θα γίνουν όλοι μαζί. Ξέρεις τι πρόβλημα έχω μαζί σου. Πραγματικά. Αγχώνομαι κάθε φορά που είναι να ρωτήσεις. Ναι, νομίζω θα μπερδευτούμε πάρα, πάρα πολύ. Και θα μας μπέρδευε. Θα παίζουν όλοι μαζί, σου είπα. Αν φύγει από τους διάσημους ένας, γιατί, θα παίζουν όλοι μαζί. Μένει εκτός η Ευρυδίκη, γι' αυτό λέω πώς θα παίζει. Βρε, άμα ήμουν δασκάλος στο σχολείο. Μα δεν παίζει όλοι μαζί. Το ατομικό το λέω πιο σωστό. Το ατομικό το λέω. Για λίγο παρακολούθησε και μετά στο διάλειμμα θα σα εξηγήσω όλα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε γιατί δεν μένει εδώ τίποτα. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Κάποιος θα τον πάρει τηλέφωνο τώρα, απασχολεί. Εδώ λοιπόν οι πληροφορίες οι δικές μας μιλούν για αποχώρηση Σάρα. Βάση κατάταξης το βάση λέμε. Κατάταξης, βάση πάντα βάση κατάταξης, πληροφορία. Εννοείται. Ότι αν βγουν αυτοί οι δύο προτινόμενοι, αυτή που θα φύγει θα είναι η Σάρα. Η Σάρα, το πράγμα του. Και προχωράμε... Σενάριο δεύτερο. Σενάριο δεύτερο. Ότι στο σενάριο δεύτερο ή θα υπάρξει διπλή αποχώρηση μες την εβδομάδα, δηλαδή έχουμε τη μία αποχώρηση της παλιάρας, άρα φεύγει η Σάρα, άρα πάμε σε δεύτερο παιχνίδι ασυλίας, όπου θα έχουμε πάλι δύο προτινόμενους από τους μαχητές, όπου εκεί λογικά φεύγει ο Σπαλιάρας, ή θα παίξει διπλή αποχώρηση μες την εβδομάδα γενικότερα. Συμφωνείς, Νεφέλη? Ναι, είναι απόλυτα. Μία διπλή αποχώρηση. Και έτσι κι αλλιώς δύο φεύγουν αυτή την εβδομάδα, παιδιά. Ναι, ναι. Σαν γενικό τίτλο, έτσι. Δύο αποχωρούν αυτή την εβδομάδα, που όπως όλα δείχνουν, είναι ο Γιάννης και η Σάρα. Και να πούμε ότι τα γυρίσματα πλέον, επειδή από τις 21 ξεκινούν να διαλύουν τα πάντα ώστε να ολοκληρωθεί όλων η επιστροφή στις 25, δηλαδή από τις 21 κάποιοι αρχίζουν και φεύγουν από Άγιο Δομήνικο και ολοκληρώνουν τις 25 που είναι Αθήνα. Έχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν γραφτεί ήδη δύο ασυλίες. Είναι πολύ μπροστά τα γυρίσματα. Ναι, εννοείται. Τώρα ολοκληρώνονται όλα. Έτσι. Εννοείται. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Και αφού πάμε και στο τρίτο σενάριο που έρχεται η πληροφορία της Νεφέλης. Πάρ' το πάνω σου, αγάπη μου. Το ότι επειδή αποχωρεί η Σάρα, αναγκαστικά η Ευρυδίκη δεν μπορεί να διαγωνιστεί, οπότε μάλλον θα πρέπει να πάει προς τελικό. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, αν ξαναχάσουν οι μαχητές, να φύγει ο Βασάλος. Και στη θέση του στην τελική κατάταξη να μπει η Ευρυδίκη. Όπου παιδιά, εδώ είναι πάλι. Κάθε εβδομάδα το λέμε, κάθε φορά το λέμε, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι τελικά το Survivor και γι' αυτό έχει αυτή την επιτυχία. Είναι η ανατροπή της ανατροπής, ο ανατροπή. Ναι. 7 ψυχή έχουμε πει η Ευρυδίκη. Έχουν βγει πάρα πολλά σενάρια σε αυτούς τους 4 μήνες που αφορούν στην Ευρυδίκη. Ό,τι και να γίνει η Ευρυδίκη μένει μέσα. Ναι, τι θέλανε μία φορά να αποχωρεί εκεί ο θελός, τι θέλανε δεύτερη φορά να είναι υποψήφια προς αποχώρηση. Τη Λάουρα τότε. Ναι, μπράβο. Αυτό. Αλλά η Ευρυδίκη παραμένει ό,τι και αν συμβεί σε αυτό το παιχνίδι, φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατός παίκτης. Ανεξαρτήτως σχέσεων, δεν το συζητάω τώρα, δεν μπλέκω καθόλου το θέμα του Sky με την Ευρυδίκη, έτσι. Καθόλου. Έχουμε πει ότι έχει τελείως διαφορετικά πράγματα. Έτυχε να είναι ένα παιδί το οποίο εργαζόταν εκεί. Στο διάστημα αυτό που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο, δεν είναι στο payroll του Sky. Δεν έπρεπε να πάει, αλλά αφού πήγε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει, παιδιά, αφού είναι μια δυνατή παίκτρια και το έχει αποδείξει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτό, παιδιά. Μα εδώ που έχει φτάσει η Ευρυδίκη, παιδιά, πραγματικά με την αξία της έχει φτάσει. Μιλάμε για. Διαγωνιστικά η κοπέλα είναι Κόναν. Κανονικό. Και έχει δίκιο αυτό που είπε ο Πάνος. Ότι δεν ξέρω αν τη είπανε. Ακριβώς. Τη είπανε να βγάλει το αρσενικό στοιχείο, αλλά σημασία έχει, παιδιά, ότι αγωνίζεται αντρικά. Σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ο δοστρωτήρας. Δεν μπορεί να τη αντισταθεί απέναντι τίποτα. Και να θυμηθούμε κάτι αγώνες με τα καημένα τα κορίτσια, με την Ελισάβετ. Με... Και η Σάρα ανέβασε την απόδοσή της πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Βέβαια, ναι. Την έκανε καλύτερη παίκτρια. Ναι. Πολύ καλύτερη παίκτρια. Άρα είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα που ανατρέπει τα πάντα και που στην ουσία ολοκληρώνει λίγο. Έτσι. Μετά ερχόμαστε, εφόσον αποχωρήσουν, έχουμε τις δύο αποχωρήσεις, ενώνεται η ομάδα. Και έχουμε τα ατομικά, εκεί αγριεύει το παιχνίδι πάρα πολύ. Έχουμε 15 σήμερα. Ναι. Μένει μία εβδομάδα, δηλαδή αν 21 πέφτει Τετάρτη, ξεκινούν να γυρίζουν. Έχουν τελειώσει ακριβώς. Έχουν τελειώσει ήδη. Λοιπόν, αυτά αγαπημένοι μου, αυτά είναι τα σενάρια μας. Πάμε σε καταπληκτικές διαφημισούλες, μοναδικές διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Έχουμε και πολύ ωραία συνέντευξη, έχουμε έναν καταπληκτικό άνθημα.